Καλή σας μέρα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να κοιμηθήκατε. Ελπίζω να μέσα στον ύπνο σας να αφομοιώσατε τα χθεσινά από τον κύριο Γουλή και τον κύριο Δημητριάδη. Και τώρα, με την αφομοίωση που έχετε, νομίζω ότι εύκολα θα τρέξουμε τον εικονικό ασθενή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε και online σήμερα, στο live streaming, οπότε, κύριε Γουλή, παρακαλώ, ξεκινάτε. Σας παρακαλώ πολύ, ας μην μπαίνετε εσείς στους εικονικούς, να μην έχουμε πρόβλημα με το τέτοιο. Θα τους βλέπουμε όλοι κεντρικά. Ωραία. Το παίρνετε σπίτι σας. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζηχρήστο. Λέγαμε τον καθηγητή ότι χθες δεν σχολιάσαμε το ίδιο το περιστατικό, αλλά ίσως αυτό βγήκε σε καλό, όπως γίνεται συνήθως στα... Όσοι είσαστε έμπειροι από το σχολείο θα το ξέρετε, τους οικογενειακούς ασθενείς, αλλά ίσως αυτό βγήκε σε καλό με την έννοια ότι είχαμε την ευκαιρία να ζητήσουμε πολλά περισσότερα πράγματα και να τα εφαρμόσουμε σήμερα στην πράξη. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Το ζευγάρι είμαι 35 χρονών, η γυναίκα μου 30, είμαστε παντρεμένοι 6 χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε παιδάκι. Φώτη, εμείς παιδί γράψαμε, αλλά ο κύριος Σοκολάς το έκανε παιδάκι. Μας. Ωραία. Δεν είναι ότι αρχίσαμε αμέσως προσπάθειες, όλα αυτά είναι στοιχεία ιστορικού, αλλά είναι τώρα περίπου 5 χρόνια που έχουμε ελεύθερες επαφές, προσπαθούμε χωρίς αποτέλεσμα. Η γυναίκα μου πηγαίνει κάθε χρόνο στο γυναικολόγο της, μας είπε ότι δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα, οπότε μάλλον φταίω εγώ, μας λέει ο άνδρας. Θέλουμε πολύ να κάνουμε το παιδάκι μας. Πρώτη λοιπόν ερώτηση, πώς θα προχωρήσουμε. Θα πρέπει να εξετάσουμε τον ασθενή, κλινική εξέταση. Τι να τον εξετάσουμε, μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατευθείαν, η ηλικία του δεν μας αφήνει περιθώρια. Περισσότερα στοιχεία χρειαζόμαστε από το ιστορικό. Να κάνουμε καμιά εργαστηριακή εξέταση πρώτα και μετά να μιλήσουμε. Ακούω. Ποιοι θα ψηφίζανε για το πρώτο, ότι πρέπει να εξετάσουμε τον ασθενή? 1, 2, 3 χέρια. Κατευθείαν στον γυναικολόγο. Βέβαια, με 100 ουρολόγους κάτω, τι περιμένεις. Χρειάζομαι περισσότερα στοιχεία από το ιστορικό. Το μάθαν καλά το μάθημα, κύριε Χατζηχρήστο. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να κάνουμε εργαστηριακές εξετάσεις και μετά το ιστορικό. Να έχουμε μία πρώτη εικόνα. Η σειρά είναι το ιστορικό. Να πατήσουμε, Δημήτρη, να πατήσουμε ένα λάθος. Αρχικά θα πρέπει να εξετάσουμε τον ασθενή. Λοιπόν. Δεν είναι το επόμενο βήμα η διενέργεια της κλινικής εξέτασης, έτσι. Άρα, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία από το ιστορικό. Προτού το πατήσεις, Δημήτρη, σαν τι στοιχεία δηλαδή, τι θα ρωτούσατε? Έχει περάσει παροτίτιδα, έχει κάνει ορχίτιδα σε παιδική ηλικία. Ωραία. Τίποτα άλλο? Σωτήρη. Πρώτα, πόσο καιρό προσπαθούν να κάνουν παιδάκι? Προσπαθούν. Την έχουμε ήδη την πληροφορία, θυμάστε? 5 χρόνια. Ξεκινάμε από τους βασικούς προγνωστικούς παράγοντες της υπογονιμότητας, που είναι η διάρκεια της υπογονιμότητας. Επομένως, θα ρωτήσουμε πόσα χρόνια είναι. Είναι το σπερμοδιάγραμμα που θα το δούμε αναγκαστικά πιο κάτω, είναι και η ηλικία της γυναίκας. Αυτά τα τρία είναι βασικά πράγματα που πρέπει να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Τα δύο τα έχουμε, άρα πρέπει να εξετάσουμε λιγάκι παραπέρα το ιστορικό. Και όταν λέμε τη διάρκεια, τι ρωτάτε στη διάρκεια? Γιατί έχει δύο σκέλη διάρκεια. Ποιος, κάποιος? Πόσο καιρό κάνουν ελεύθερα επαφές με πρόθεση την τεκνοποίηση? Ναι, αλλά αυτό μην το πείτε ποτέ έτσι. Πες ότι πώς το λες ο γιατρός σου. Πόσο συχνά κάνετε, πόσες φορές στις γόνιμες μέρες. Ρωτάτε άμα ξέρουν τον κύκλο και ποιες είναι οι γόνιμες μέρες. Με την ευκαιρία αυτή κάνει και συμβουλευτική και τους λέτε ποιες είναι οι γόνιμες, άμα δεν τις ξέρουν. Ρωτάμε και τις σεξουαλικές συνήθειες. Λοιπόν, πώς βγαίνουν οι γόνιμες μέρες, ποια είναι η γόνιμη μέρα σε μια γυναίκα που έχει 24 μέρες κύκλο και ποια είναι οι γόνιμες μέρες σε μια γυναίκα που έχει 32 μέρες. Πώς το βγάζουμε αυτό, ποιος θα μας πει? Το ξέρουμε, θα πει κανείς. Στο μικρόφωνο.
14 μέρες από την έναρξη, από την τελευταία μέρα. Από την πρώτη μέρα της περίοδου. Τι, σε 14 μέρες είναι η οθυλακιορυξία. Από την πρώτη μέρα της περίοδου. Πριν την επόμενη περίοδο. Μείον 14. Ωραία. Και πού την ξέρω εγώ την επόμενη περίοδο, την τελευταία ξέρω. Ξέρω ότι μία γυναίκα είχε πρώτη μέρα περίοδου, 22 έχουμε σήμερα, 1 Μαρτίου. Πού ξέρω την επόμενη. Ρωτάμε ένα ιστορικό να μας φέρει από τις τελευταίες περιόδους και αν είναι τόσο ασταθής ο κύκλος στο γυναικολόγο της για να δει την ημέρα της ορυξίας πληροφοριακά. Μπράβο. Άρα, από αυτά που είπε ο καθηγητής, πρώτη ερώτηση, προσέγγιση να σπάσει και ο Πάγος θα μπορούσε να είναι πότε παντρευτήκατε. Αλλά το πότε παντρευτήκατε δεν σημαίνει πάντα πότε άρχισα επαφές. Μπορεί να είσαι κανείς νωρίτερα ή αργότερα. Και το πότε άρχισα επαφές όπως ακούσατε δεν σημαίνει πάντα πότε ξεκίνησα επαφές με σκοπό την αναπαραγωγή. Εκεί θα πρέπει, είδατε μια τεχνική προσέγγιση, να το ξεκαθαρίσετε. Πολύ σημαντικό αν η γυναίκα καταλαβαίνει την ορυξία της. Μερικές φορές προτού κανείς μετρήσει προγεστερόνη για να δει αν ανέβηκε στην οχρινική φάση ή αν μετρήσει, πάει στο γυναικολόγο της και βλέπει τα οάρια να μεγαλώνουν και να πλησιάζει στην οθυλακιορυξία ή τα τεστ που υπάρχουν στα ούρα για το αν η γυναίκα έκανε ορυξία, πολύ απλό να ρωτήσει τη γυναίκα. Μερικές γυναίκες έχουν πονάκια, μια σταγόνα αίμα, υγρά περισσότερο, μερικές καταλαβαίνουν και την οθήκη που έδωσε το οάριο, δεξιά ή αριστερά. Επίσης, Δημήτρη, με την ευκαιρία, συγγνώμη, να πούμε λίγο ότι ρωτάτε και γενικά συνήθειες επαφών. Γιατί εκτός του ότι οι περισσότεροι, άμα κάνετε στο Facebook μία τέτοια που το είχαμε κάνει κάποτε, η πιο συχνή απάντηση είναι η 14η μέρα, ανεξάρτητα τον κύκλο, δεν αναφέρεται. Νούμερο 1. Νούμερο 2, άμα ρωτήσετε πώς είναι καλύτερο το σπέρμα, θα σου πούνε αρκετοί. Ποια είναι η απάντηση που θα σου δώσουν. Εμείς κάνουμε μόνο εκείνη την ημέρα για να δυναμώνει το σπέρμα. Άρα, κανονικότητα επαφών. Έτσι, επίσης. Εξαιρετικά. Προσέγγιση. 28 μέρες ο κύκλος, 14η περίπου η οθυλακιορυξία, ιδιαίτερα αν η γυναίκα το επιβεβαιώνει. Πράγματι, εγώ τη 14η μέρα έχω αυτά που είπα. Αν ο κύκλος είναι μεγαλύτερος, 28 συν 4, 32, πάντα είναι συν μείον μία-δύο ημέρες, τότε και η οθυλακιορυξία πάει 4 μέρες μετά, 14 συν 4, 18. Αν ο κύκλος είναι μικρότερος, 28 μείον 2, 26, τότε και η οθυλακιορυξία είναι 14 μείον 2, 12. Η μέρα της οθυλακιορυξίας είναι προφανώς μια καλή μέρα για επαφή. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε, δεν έχει νόημα, το συζητήσαμε χθες, μια δεύτερη επαφή την ίδια μέρα. Το σπέρμα είναι σαφέστατα όχι καλής ποιότητος σε μια εξπερμάτιση που θα γίνει μισή ώρα μετά την πρώτη, μια ώρα μετά την πρώτη. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να συστήσει κανονικά μια επαφή όσες μέρες διαφορά θέλουμε για το σπερμοδιάγραμμα, 3-4-5 μέρες. Αλλά αν πάμε την προηγούμενη επαφή 5 μέρες πριν και την επόμενη 5 μέρες μετά, βγαίνουμε έξω από το παράθυρο γονιμότητα της γυναίκας. Γι' αυτό ένας καλός συμβιβασμός είναι 2 μέρες πριν, 2 μέρες μετά. Έτσι ώστε και το σπέρμα μπορεί να ζήσει κάποιες μέρες για να προλάβει την οθυλακιορυξία, αλλά και το άριο μπορεί να ζήσει για να προλάβει το σπέρμα που θα πει. Άρα λοιπόν χοντρά, γυναίκα με κύκλο 28 ημερών, που λέμε εμείς με το μαθηματικό τύπο που ακούσατε, μείον 14, ότι κάνει η οθυλακιορυξία τη 14η. Και επιβεβαιώνεται αυτό, μα θέλετε, από τις ερωτήσεις που κάνουμε στη γυναίκα, σας είπα, υγρά, πονάκια, από προγεστερόνη, από τεστ, από οτιδήποτε, ότι κάπου εκεί είμαστε, συν μείον κάποιες ημέρες, όπως πολύ σωστά είπατε. Επαφή την ημέρα της οθυλακιορυξίας, δύο άλλες επαφές, μείον 2 μέρες, δηλαδή 12η, 14η, συν 2 μέρες, 16, είναι μια πολύ καλή προσέγγιση που μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε την πιθανότητα τεκνοποίησης αυτόματης αυτόν τον κύκλο. Ερώτηση. Είχα ακούσει πρόσφατα τον κύριο Παπαχαρίτου και την κυρία Ζεγκινιάδου να λένε ότι καλό είναι τις ημέρες γύρω ή κοντά στην οθυλακιορυξία, όπως το υπολογίζουμε, να μην είναι ανά δύο ημέρες, αλλά είναι όσο το δυνατόν συχνότερες οι επαφές για να γεμίζουμε το γενετικό σωλήνα της γυναίκας. Το intensive coitus αυτό το τέτοιο, ναι. Το οποίο είναι μια δοξασία που γράφεται, δεν έχουμε δεδομένα, αλλά μπορεί και αυτό σαν μια εναλλακτική πρόθεση. Σας λέω ότι θα μπορούσε, έτσι είναι αυτό, αλλά από τη στιγμή που ξέρω ότι το σπέρμα
ότι μπορεί να επιβιώσει τόσο και το σπερματόζωάριο και το άριο, θα ήθελα, Σωτήρη, λίγο περισσότερες πιθανότητες να δώσω στο σπέρμα, ειδικά αν είναι ελαφρώς ασθενές. Εδώ πέρα όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λίγο και τη φυσιολογία του ανδρικού γενετικού συστήματος, η οποία διακυμαίνεται πάρα πολύ από άνδρα σε άνδρα. Σαν γενικό κανόνα έχουμε ότι περίπου αναμέρα παράγεται μισό ml σπέρμα, οπότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να αυξηθεί το σπέρμα δια των ημερών. Αλλά επίσης θα πρέπει να ξέρουμε και ότι μετά την πέμπτη ημέρα αρχίζει η κινητικότητα του σπέρματος να πέφτει. Επομένως, θέλουμε ένα σπέρμα το κάθε μέρα, δεν μας πειράζει, αλλά θα είναι μικρότερος ο όγκος του σπέρματος. Το μέρα παραμέρα είναι επίσης πολύ καλό, βγάζει τα ίδια σπερματοζωάρια σε μεγαλύτερο αριθμό, τα οποία έχουν επιβιώσει μέσα στο ανδρικό γενετικό σύστημα. Επομένως, είτε κάνουμε κάθε μέρα, είτε δηλαδή το δίνουμε με δόσεις το σπέρμα στη γυναίκα, είτε της το δώσουμε όλο μαζεμένο στις τρεις ημέρες, το αποτέλεσμα θα είναι ουσιαστικά το ίδιο. Αν από εκεί τώρα έγκυται και στην ικανότητα του ίδιου του άνδρα. Κάποιοι άνδρες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγής σπέρματος, κάποιοι μικρότερες. Και στο γενετικό σύστημα παίζει πάρα πολύ αυτό. Επομένως, κάποιοι άνδρες μπορούν να κάνουν κάθε μέρα και να βγάζουν μια ικανή ποσότητα σπερματοζωαρίων, ταυτόχρονα με την αισθητική τους λειτουργία. Κάποιοι άντρες, για λόγους πάλι ιδιοσυγκρασίας, δεν μπορούν να έχουν καλή στήση κάθε μέρα, έτσι έχουν συνηθίσει. Κάποιοι άλλοι μπορούν να έχουν και δύο και τρεις καλές στήσεις κάθε μέρα. Επομένως, ναι, αυτό μπορούμε να τους βοηθήσουμε όμως. Αυτό μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Πολλαπλώς μάλιστα με τους PDE5, κύριε καθηγήτα, γιατί έχει δεχθεί ότι έχουν, ίσως έχουν και ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα του σπέρματος οι PDE5. Ο κ. Γευτόπουλος. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπατε, γιατί νομίζω ότι κάτι δεν κατάλαβα. Ότι θα ήταν ένα καλό πρωτόκολλο εισαγωγικά να υπάρχουν επαφές 2 μέρες πριν την πιθανή ημέρα ορυξίας και 2 μετά. Την ημέρα της ορυξίας, ναι, και 2 μετά. Και 2 μέρες 3. Μετά. Ναι. Ο χρόνος διέλευσης του αρίου μέσα από τον αγωγό είναι σε ώρες. Πράγμα που σημαίνει ότι 2 μέρες μετά, ναι, το άριο έχει φτάσει μέσα στην ενδομήτρια κοιλότητα. Έχει πεθάνει. Η γονιμοποίησή του σε εκείνη τη φάση, νομίζω δεν έχει καμία πιθανότητα εμφύτευσης. Η γονιμοποίηση γίνεται στην σάλπιγγα, όπως ξέρετε, άρα δεν ξέρουμε όμως με ακρίβεια ώρας, με κάποιον δεν το ξέρουμε καθόλου, την ημέρα της γονιμότητας. Είναι υπολογιζόμενη. Άρα λοιπόν το 2 θα μπορούσα να δεχθώ και το 1, έχει να κάνει ότι δίνεις μια μεγαλύτερη πιθανότητα στο σπέρμα να καλυτερεύσει. Η πιθανότητα σύλληψης αναπροσπάθεια, αναεπαφή, ξέρετε πόσο περίπου είναι. Έχουμε έναν άνδρα και μια γυναίκα, δεν έχουν τίποτα. Θα το αποδείξουν αύριο κάνοντας 5 παιδιά στην οικογένειά τους. Έτσι. Και έρχονται σε επαφή τη μέρα της ορυξίας, και εγώ σας λέω με γυναίκα που καταλαβαίνει την ορυξία της. Ξέρετε ποια είναι η πιθανότητα γονιμότητας, σύλληψης. Όχι 5. 18, 20, τέτοια νούμερα περίπου, έτσι. Άρα είναι χαμηλό, δεν είναι 100%. Αλλιώς οι γυναίκες θα έμεναν έγκυες τον πρώτο μήνα που παντρευόταν, να το πω έτσι. Άρα η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι για την ημέρα του οργάνου. Αυτό που λέμε 12 μπορεί να είναι 11. Οπότε δεν ξέρουμε ποια από τις 3, δηλαδή οι 12, οι 14, οι 16 θα βοηθήσει. Όταν όμως μαζεύεις τα 18 μήνα, έρχεται το παιδί όταν δεν. Το άριο πόσο ζει? Ώρες. Ώρες ζει. Άρα, μία που καταλαβαίνει την ορυξία της, το συν 2 άρα είναι άκυρο. Το συν 2, ναι, είναι, αλλά σας είπα, δεν την καταλαβαίνουν όλες, έτσι δεν την. Ναι. Εμείς πιάνουμε, θα μπορούσε πρέπει να πιάσουμε, είναι άκυρο. Ναι, πρέπει να πιαστεί όλο το φάσμα, διότι το άριο πρέπει να γονιμοποιηθεί μέχρι την 18η ώρα το πολύ μέσα στη σάλπιγγα. Επομένως, πρέπει η σάλπιγγα να είναι γεμάτη σπερματοζωάρια. Γι' αυτό πλέον. Στο μικρόφωνο. Ας πάρουμε, ας πούμε, το ιδανικό σενάριο ότι μια γυναίκα έχει σταθερότατο κύκλο. Έτσι. Άρα η πιθανότητα είναι ότι η ορυξία της γίνεται σταθερή μέρα. Άρα είναι σχετικά προβλέψιμη. Δεν μιλάω για αποκλίσεις ωρών ή μισής μέρας. Άρα το συν 2 μου φαίνεται ότι μας βγάζει εκτός στόχου. Εννοείται. Σε πειραματικό μοντέλο, εάν το κάνουμε αυτό, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να δώσουμε μετά τη 14η μέρα σπερματοζωάριο μέσα στο θηλυκό πειραματόζωο. Στο in vivo μοντέλο όμως, που δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ακριβώς θα κατέβει το οάριο, πότε θα έχουν οθυλά και ορυξία, εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα backup σπερματοζωαρίων και λίγο μετά, μήπως κάναμε λάθος. Okay. Το πρωτόκολλο που σας είπα είναι αυτό, είναι το πρωτόκολλο που κάνουν στο Μίνστερ. Τα control τους, έτσι σε διάφορα, κάνω επέμβαση και στο κύριο, το control τους είναι το canceling. Το canceling είναι αυτό που σας λέω.
Ακριβώς αυτό είναι το κάλεσμα. Αλλά θα μπορούσα να δεχθώ φυσικά και παραλλαγές. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Άρα, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία από το ιστορικό, Δημήτρη. Εγώ, γιατρέ, είχα και πιο παλιά ένα μικρό πρόβλημα. Είχα πάει στον ουρολόγο, μου είχε διαγνώσει κυρσοκύλη αριστερά. Είπαμε 35 αυτός, ε. Τότε δεν είχα γνωρίσει ακόμα τη γυναίκα μου. Ήμουν 20 χρονών, πριν από 15 χρόνια κυρσοκύλη αριστερά. Μου είχε πει ότι ήταν λίγο αδύναμο το σπέρμα. Θα μπορούσε να χειροτερεύσει αν το άφηνα. Αποφάσισα να κάνω τότε το χειρουργείο. Μάλιστα, αυτό ήταν το σπερμοδιάγραμμα πριν από το χειρουργείο. Και μου είπε ότι ήταν λίγο αδύνατο και μετά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο της επέμβασης και το άλλο είναι 6 μήνες μετά την επέμβαση της κυρσοκύλης που είχε κάνει όταν ήταν 20 χρονών. Σήμερα είναι 35. Σχολιάσει κανείς τα σπερμοδιαγράμματα? Πρωτού περάσουμε στο σπερμοδιάγραμμα, ναι. Το ιστορικό, δεν θα ρωτήσουμε κάτι για τη σεξουαλική επαφή, πώς γίνεται? Σαφώς. Αυτό είναι ένα στοιχείο του ιστορικού. Ρωτήσαμε κάτι. Γιατί, θα πούμε κι άλλα. Γιατί πριν δεν είπαμε, περάσαμε στο σπερμοδιάγραμμα. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά μου έχει τύχει, πολλοί, οι περισσότεροι θεωρούν γελίες τις ερωτήσεις που θέτω. Μια φορά όμως, όταν ρώτησα εάν εξπερμάτιση γίνεται μέσα στον κόλπο, γυρνάει ο άντρας και λέει: α, εγώ δεν μπορώ να εξπερματώσω μέσα στον κόλπο. Έχετε απόλυτο σαφώς, δίκιο. Σαφώς. Ευχαριστώ που το αναφέρατε. Υπόψη, αυτά είναι στοιχεία ιστορικού ακόμα. Παλιά, δεν είναι σπερματοδία που ζητήσαμε τώρα, είναι αυτά που μας έβγαλε από την τσάντα, έτσι. Σαφέστατα έχω να ρωτήσω και άλλα πράγματα στο ιστορικό. Σας δίνω ένα κλου, θα βαρεθείτε να το ακούτε. Να σχολιάσουμε τα σπερμοδιαγράμματα. Τι κοιτάμε πρώτα στο σπερμοδιάγραμμα, ποιοι είναι οι παράμετροι, οι στάνταρ παράμετροι του σπερμοδιαγράμματος, οι οποίοι θα πέσει στο μάτι μας απευθείας όταν θα πέσει μπροστά μας, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Απλά πράγματα, δεν είναι πονηρή ερώτηση, απλά πράγματα. Φυσικοί χαρακτήρες. Φυσικοί χαρακτήρες. Όπως? Εδώ δεν αναγράφονται. Πείτε μας κάποιους από αυτούς που συζητήσαμε χθες. Ποσότητα, έτσι. Χρώμα, λιότητα. Οι στάνταρ παράμετροι. Ποσότητα. Η ποσότητα ένας, σίγουρα. Νούμερο ένα. Με τον όγκο ευχαριστημένοι. Ωραία. Με το pH, θυμηθείτε αυτά που είπαμε χθες. pH αλκαλικό. Αριθμός σπερματοζωαρίων. Όχι, το πριν. Πριν την εγχείρηση κυρσοκύλης. 12, λίγο κάτω από το όριο. Τύπου Α, τύπου Β, θυμάστε χθες. Τι πράγμα? Για 20 δηλαδή, έτσι. Για 20. Ακριβώς. Ακριβώς, πριν από 15 χρόνια, για 20, σήμερα είναι 35. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει στο μυαλό μας, το κάνουμε αυτό, την επέμβαση κυρσοκύλης ή όχι. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα ένα εξάμηνο μετά. 3,5 κυβικά, 15 ο αριθμός από 12, μια βελτίωση της κινητικότητας. Πέφτουμε μέσα στα CV των μετρήσεων, pH, βλέπετε τις φυσιολογικές μορφές. Άρα λοιπόν τα τότε. Η βασική πληροφορία που παίρνω από τότε είναι τι? Έχω ήδη μια πληροφορία από το ιστορικό, πώς πήγαινε η σπερματογέννηση. Πώς πήγαινε η σπερματογέννηση τότε? Οριακά. Ωραία. Σπουδαίο στοιχείο. Πρόκειται όμως για μια αζωοσπερμία ή επειδή μιλάμε για αζωοσπερμικό ασθενή τώρα, έτσι. Ναι, ακόμα... η οποία είναι δευτερογενής, έτσι. Ακόμα δεν το έχουμε δει. Ακόμα δεν το ξέρουμε. Ήταν γόνιμος. Όχι, αυτό το ξέρουμε. Κάποια στιγμή ήταν γόνιμος. Είναι αζωοσπερμικός ασθενής είναι το θέμα μας. Είναι... είναι ένα ζευγάρι που είναι... δεν μπορεί να κάνει παιδί. Αζωοσπέρμικ case λέγεται όταν ανοίγει κάποιος να ζητήσει το ιστορικό. Αναφέρατε ότι ήταν γόνιμος. Γιατί ήταν γόνιμος? Λοιπόν, πώς χαρακτηρίζουμε τον άντρα? Αναφέρατε ότι ήταν γόνιμος. Γιατί ήταν γόνιμος? Ποιος? Εδώ. Α. Αναφέρατε ότι ήταν γόνιμος. Γιατί ήταν γόνιμος? Πώς ορίζουμε τη γονιμότητα στον άντρα? Όταν κάνεις παιδιά. Ακριβώς. Άρα είναι υπογόνιμος. Αλλά, τι είπα, στον άντρα. Υπάρχει ορισμός υπογονιμότητας στον άνδρα ή στην γυναίκα? Όχι. Υπάρχει ορισμός υπογονιμότητας στο ζευγάρι, στο υπογόνιμο ζευγάρι. Άρα, στον άνδρα ή στη γυναίκα αντίστοιχα, για να μιλήσουμε για γονιμότητα, τι θα πούμε? Με πιθανότητες. Άρα, εξετάζουμε το αν είναι πιθανόν. Ποιος ορίζει αυτές τις πιθανότητες? Το σπερμοδιάγραμμα που είναι ορισμένο από τη ΧΟΥ. Και έχει πολύ κρίτησισμ εκεί πέρα πάνω, έχει πολύ κριτική έχει υποστεί. Άρα, με βάση
τα νεότερα δεδομένα της ΧΟΥ, αυτός ο άνθρωπος έχει πιθανότητες να γονιμοποιήσει μια γυναίκα με αυτό το σπερμοδιάγραμμα, το δεύτερο ή και το πρώτο. Κυρίως το δεύτερο μετά την Κυρσοκύλη, ας πούμε, έτσι. Πολύ. Σαν πιθανότητες. Δηλαδή, έχουμε έναν αριθμό ο οποίος είναι έναν όγκο που είναι πάνω από το φυσιολογικό, έναν αριθμό που είναι πάνω από το φυσιολογικό ανά ml, έναν αριθμό ο οποίος είναι οριακός σαν συνολικός αριθμός, στα 39 εκατομμύρια τον θέλαμε, και μια κινητικότητα που είναι οριακά χαμηλή, 23, ενώ θα πρέπει να είναι 25. Μάλλον είναι πολύ περισσότερο, γιατί βλέπω είναι γρήγορη, τύπου α που πρέπει να είναι πάνω από 17, έτσι, πάνω από 25. Έτσι, η μέτρια που έπρεπε να είναι πάνω από 7 είναι στο 20%. Άρα αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ότι έχει πιθανότητες στο cut-off limit. Αλλά έχει πιθανότητες. Άρα το χαρακτηρίζει ότι λες ότι θεωρητικά εσύ μπορείς να κάνεις παιδιά. Πάμε τώρα να εξετάσουμε κάτι άλλο. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει μια τεράστια φήμωση. Το ίδιο λέμε, αλλά να συμφωνήσουμε. Γονιμότητα σημαίνει έχω παιδιά. Θυμάστε πώς το ορίσαμε χθες, θα σας δώσω ένα λεπτό, ότι είμαι στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης, ήμασταν πολύ αυστηροί, είπαμε τα κοντρόλ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ήταν το πρώτο δωδεκάμηνο για όσους ήσασταν εδώ. Άρα δεν χρησιμοποιούμε σήμερα τον όρο στηρότητα, για λόγους και politically correctness, υπάρχει και περιοδικό sterility, λέμε έναν άνδρα γόνιμο όταν η γυναίκα του έχει παιδί πρόσφατα, και τον λέμε υπογόνιμο όταν έχουμε αποδείξει ότι κάτι δεν πάει καλά ή όταν πληρεί τον ορισμό της υπογονιμότητας. Δηλαδή ένα χρόνο ελεύθερων unprotected επαφών, έτσι, ελεύθερων επαφών, χωρίς να έχει έρθει το παιδί ή αν έχω αποδείξει κάτι από εκεί. Άρα, γόνιμος και υπογόνιμος, όχι με βάση το σπερμοδιάγραμμα. Το σπερμοδιάγραμμα είναι σπερμοδιάγραμμα, είναι μία εξέταση, είναι εκεί. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αν ο κύριος αυτός στο ιστορικό θα σας έλεγε είχε προηγούμενη σχέση και είχε μια εγκυμοσύνη ανεπιθύμητη, θα ασχολούσατε με αυτόν τον κύριο ή όχι? Πρώτο είναι το ερώτημα αυτό. Και αν θα να τα λύνουμε ένα-ένα. Ασφαλώς. Καταρχήν το είχα μία σχέση, το βάζουμε στο σιρτάρι, στην πίστα, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει. Μπορεί να ήταν πράγματι δικό του το παιδί, να μην ήταν, να τον κοροϊδέψε η παλιά του φίλη, ό,τι θέλετε. Το κρατάω ασφαλώς σαν στοιχείο, έτσι. Από την άλλη μεριά. Τώρα δεν μπορεί να κάνει παιδί. Δεν θα ασχοληθώ μαζί του, ασφαλώς. Θα ασχοληθώ. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν το παιδί, αυτή η εγκυμοσύνη ήταν 3, 5 ή 10 χρόνια, ναι, πόσο μετράει, προσμετράει για εσάς από άποψη αυτής? Μου λέει κάτι, ειδικά αν ήταν πραγματικά αυτός ο πατέρας, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά μετράει στο ιστορικό μου, ασφαλώς. Για αυτό. Και δεύτερον, δεν είναι άμεση παραπομπή ότι το πρόβλημα μάλλον είναι στη κυρία? Όχι βέβαια. Ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς για να φτάσει. Μην βιάζεσαι Watson που θα έλεγε ο Κοστέλο Κόλμ. Όχι. Ακόμα είδαμε ένα σπερμοδιάγραμμα πριν από 15 χρόνια. Έτσι. Από την πρακτική, ένα άντρα ήρθε και είπε: επειδή έχω παιδιά, έχω παιδιά, ναι, ο άλλο γιατρό μου είπε: μην ασχοληθεί, είσαι γόνιμος. Όχι βέβαια. Ναι. Όχι, όχι βέβαια. Ξεκάθαρο. Αυτό είναι όχι λάθος. Βέβαια. Απαγορεύεται δηλαδή να αποκτήσω μία αιτία υπογονιμότητας που δεν είναι συγγενής? Δεύτερο γεννήσια, οπωσδήποτε. Επειδή έκανα ένα παιδί, σημαίνει πάντα θα είμαι ικανός για να κάνω παιδί? Επειδή σήμερα είμαι καλά, απαγορεύεται ποτέ στη ζωή μου να γρυπιαστώ? Τι προσέγγιση είναι αυτή? Άρα, ο γυναικολόγος μέσα σας, παραπομπή σε μονάδα υποβοηθούμενης, πολύ ασχοληθήκατε. Θα χρειαστούμε νέο σπερμοδιάγραμμα και εργαστηριακό έλεγχο. Τώρα δεν έχουμε ακόμα κανένα. Έτσι. Θα πρέπει να εξετάσουμε τον ασθενή κλινική εξέταση. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία από το ιστορικό. Ποιος άστελνε το περιστατικό απευθείας για να τακτοποιήσει το θέμα, δεδομένου ότι η γυναίκα είναι 30 χρονών? Κανένας. Νέο σπερμοδιάγραμμα, να δούμε το πρώτο δικό μας. Ή καινούριο. Μην ξεγελιάσετε, την καλύτερη. Κι εγώ ξεγελάστηκα τώρα. Την καλύτερη εξέταση. Βέβαια. Θα πρέπει να εξετάσουμε τον ασθενή κλινικά. Περισσότερα στοιχεία από το ιστορικό. Είμαστε ικανοποιημένοι από το ιστορικό. Τα ρωτήσαμε όλα. Δεν τα ρωτήσαμε όντως. Νάτος, εδώ ακούσατε πριν τον καθηγητή, ακούσατε, έτσι. Δηλαδή θέλουμε πράγματα, παιδιά. Είναι φτηνά, γρήγορα, εύκολα. Αρκεί να ξέρω τι θα ρωτάω. Είναι ακρογωνίας λίθος, εκτίμηση υπογόνιμου άνδρα. Δημήτρη, να πατήσουμε λίγο το «θα εξετάσουμε τον ασθενή». Θα τον εξετάσουμε τον ασθενή, δεν ακόμα ώρα. Περισσότερα στοιχεία από το ιστορικό. Σαν τι μας λείπει? Ωραία. Όλο το ιστορικό υπογονιμότητας, έτσι. Πάτησε, Δημήτρη. Ασφαλώς πρέπει να μάθουμε περισσότερα πράγματα ιστορικό όσο αφορά την υπογονιμότητα. Ο άνδρας παραπονείται για εύκολη κόπωση, αδυναμία. Θα μου πείτε αυτά. Αυτά. Δεν παρατηρείται. Α, δεν, συγγνώμη. Δεν παραπονείται για εύκολη κόπωση, αδυναμία. Τι σημαίνουν όλα αυτά που λέμε με μία λέξη, το που λέγαμε χθες? Υπογονιμότητα. Δεν έχει. Έτσι, μάλλον.
στην δική της λειτουργία. Σας λέει όμως ότι σε ηλικία 33 ετών, έτσι, άρα πριν από 2 χρόνια, υποβλήθηκε σε επαναλαμβανόμενα σπερμοδιαγράμματα με διάγνωση κρυπτοζωοσπερμία. Όπα, κάτω από 500.000, μετά από φυγοκέντρηση με μηδενική κινητικότητα. 500.000. Ακόμα το ζευγάρι είχε άρα λοιπόν, να μια απάντηση στο ερώτημά σας. Τότε δεν είχε ιστορικό αναφερόμενη σύλληψη ο άνδρας, αλλά είχε σπερματοζωάρια τα οποία ήταν εκατομμύρια τέλος πάντων. 12-15 εκατομμύρια, μια ήπια ότα θα έλεγα τότε. Εδώ ξαφνικά έχουμε ένα καινούριο στοιχείο ιστορικού που πάμε σε μια σοβαρή δυσπερμία. Κρυπτοζωοσπερμία. Ακόμα το ζευγάρι έχει προσπαθήσει προ 2 ετών να πετύχει εγκυμοσύνη με ήξη, όχι θα τους ξέφευγε. Είδε κάποιος αυτό, 500 εκατομμύρια, τυχερός να είσαι που βρήκαμε σπερματοζωάρια ήξη. Είναι νεκρά όμως, στον όρχη μέσα θα βρούμε σίγουρα. Ας κάνουμε μια F&A. Είναι κλασικές ατάκες, έτσι που ακούμε. Χρησιμοποιώντας φρέσκα που ελήφθησαν με βιοψία λεπτής βελόνης, αλλά η εγκυμοσύνη δεν προχώρησε. Το πήραμε και αυτό το στοιχείο. Κρίμα θα ήταν να μην δεν το ρωτούσαμε. Έτσι, βλέπετε εδώ, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα είναι ώρα για τη μονάδα, γιατί έχουμε 500.000. Στοιχείο ιστορικού είναι αυτό. Έτσι. Θα χρειαστούμε ένα καινούριο εργαστηριακό έλεγχο σπερμοδιαγράμματα, ό,τι άλλο. Το ατομικό ιστορικό του θα πρέπει να εξετάσουμε τον ασθενή. Τι μάθατε τη δουλειά τώρα. Έχουμε κάποια άλλα πράγματα να δούμε στον άρρωστο. Στον ασθενή, δεν είναι άρρωστο, στον άνδρα. Θα τον εξετάσουμε. Είσαστε ικανοποιημένοι, είδατε πώς είναι η partner του. Είπαμε εξετάζουμε τον άνδρα ή το ζευγάρι. Ρωτήσαμε τίποτα για τη γυναίκα. Όχι, το είπε ένα, το πρώτο που ρώτησα εκεί, ποιο ήταν που είπατε εσείς. Παροτίτιδα, ποιος είπε. Έτσι, ακόμα δεν πήραμε πράγματα. Έτσι, θα πρέπει να διερευνήσουμε ότι περισσότερο το ατομικό ιστορικό. Ατομικό ιστορικό ακόμα, άρα διερευνούμε ακόμα στο ιστορικό. Στο πεντάλεπτο των ερωτήσεων είμαι ακόμα. Δεκάλεπτο. Δημήτρη. Από το ιστορικό δεν υπάρχει προηγούμενη εγκυμοσύνη. Δεν μας το έχει πει ως τώρα. Άρα αυτό το λέμε πρωτοπαθής υπογονιμότητα. Δεν υπάρχει αναφερόμενη σύλληψη. Ο άνδρας δεν έχει υποβληθεί σε φαρμακευτικά σκευάσματα, εξωτερική ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, λόγοι προβλήματος ορχικού. Δεν αναφέρει πυρετικά επεισόδια. Τα σχολιάσαμε χθες, πιθανώς και εσείς Φώτη, κατά τους τελευταίους 3 μήνες. Η στοιχεία ορχιοεπιδημίτιδας, βγάζω τη λίμωξη, βγάζω τον πυρετό. Θυμάστε χθες το διάγραμμα που δείξαμε. Πόσο πιθανό δεν ήταν ένας πυρετός, αυτά που λέγαμε χθες, να το εφαρμόζουμε. Ακόμα έχω 2 αναφερόμενα 12-15 εκατομμύρια και ένα αναφερόμενο μισό εκατομμύριο. Αναφέρει χειρουργική αποκατάσταση βουβονοκύλης δεξιά. Δεν υπάρχει ιστορικό ιδιαίτερων παιδικών ασθενειών, κρυψορχία, τραύματος, λοιμώξεις των επικουρικών, την παροτίδα που ρωτήσατε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο οικογενειακό ιατρικό ιστορικό σχετικά με γενετικές ανομαλίες, σύνδρομα, νοητική υστέρηση. Καμιά φορά ένα πρόβλημα που έχουμε με τη βουβονοκύλη, ιστορικό βουβονοκύλης, είναι το εξής. Μπορεί κανείς να φανταστεί. Απολύνωση πραγματικού. Ναι, θα μπορούσε κάτι να πάει στραβά με τη βουβονοκύλη. Επίσης, κάτι άλλο. Ναι, μερικές φορές, έχει τύχει, δεν ξέρω τη δική σας εμπειρία, είναι εγχείρηση κρυψορχίας και αναφέρουν βουβονοκύλη. Ίσως γιατί οι γονείς, και οι γονείς ποτέ δεν το είπαν, ότι έλα μωρέ κρυψορχία, λέμε βουβονοκύλη, ενώ είναι επέμβαση κρυψορχίας. Και επίσης θα έλεγα για λίγα ζευγάρια, αλλά ακόμα ισχύει, την ερώτηση άμα είχε ποτέ ανεπιθύμητη, να την κάνετε καλύτερα κατά την κλινική εξέταση, άμα είναι παρούσα η σύζυγος. Έτσι. Ενώ μαζί το ζευγάρι, έτσι, στην δική της λειτουργία, μου έλεγε ένας κύριε Χατζηχρήστου, το ρωτάς τον άντρα και κοιτάς τα μάτια τη γυναίκα την ώρα που το ρωτάς. Έτσι ακριβώς. Εδώ είναι μία από τις εξαιρέσεις που η γυναίκα μερικές φορές, το έχουμε δει πολλές φορές, σε μία θέση τη βλέπετε κοκκινίζει λίγο, υπήρχε σύλληψη, έχουν παντρευτεί, είχε μία σχέση 18 χρονών, μία εγκυμοσύνη, κατέληξε η ιατρογενή έκτρωση. Δεν το έχει πει ποτέ στον τωρινό της άντρα. Αισθάνεται την ευκαιρία να το πει εκεί, είναι λίγο αμήχανο το ζευγάρι, στην κλινική εξέταση. Εξαιρετική ιδέα. Κάτι ιδέα, έτσι. Γι' αυτό η κλινική εξέταση πρέπει να γίνεται σε άλλο χώρο, οι ασθενείς πρέπει να περιμένουν σε άλλο χώρο. Έτσι είναι καλό αυτό. Να πω κάτι. Η ίδια ερώτηση νομίζω ότι ισχύει και για τη σύντροφο. Βεβαίως. Ακριβώς. Και για τους δύο, όταν εξετάζεις τον άνδρα, τον ρωτάς σε μια προηγούμενη σου σχέση, έμεινε ποτέ κάποια έγκυος ή είχες προηγούμενη. Μόλις γυρνάς από την κλινική εξέταση που πλέον ωστουνατηθεί ο άνδρας, ρωτάς τη γυναίκα. Ακριβώς. Αυτά πάνε πακέτο. Αυτά πάνε πακέτο. Ακριβώς. Σπουδαίο αυτό. Κάντε αυτό το timing. Σπουδαίο. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
κλινική εξέταση, περισσότερες πληροφορίες από το ιστορικό της γυναίκας, νέο σπερμοδιάγραμμα. Νομίζω ότι είναι σαφές. Για τη γυναίκα. Μας λείπει το ιστορικό της γυναίκας. Έτσι. Αναλογιστείτε όσοι είπατε γρήγορα, κατευθείαν εδώ, τι χάνετε. Έτσι, σημαντικές πληροφορίες. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ιστορικό από την πλευρά της γυναίκας. Έτσι, δεν είμαστε γυναικολόγοι, αλλά το gynecology related to andrology πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρουμε. Δεν συζητιέται. Σχετικά με παιδικές ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις, διαταραχές έμμηνης ρύσης, θέλει ένα χρόνο να τα ρωτήσεις αυτά. Παθήσεις του κόλπου, του θραχύλου, της μήτρας, των σαλπίγκων. Έτσι. Και βέβαια ούτε απαγορεύει κανένας νόμος ο άνδρας που έχει κυρσοκύλη, η γυναίκα του να έχει υποχρεωτικά ανοιχτές σάλπιγγες ή η γυναίκα που έχει πρώιμη οθηκική ανεπάρκεια, ο άνδρας να έχει το καλύτερο σπέρμα του κόσμου. Αιτίες συνυπάρχουν πολύ συχνά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και να πέσουμε πάνω σε ένα βουνό, μια ξεκάθαρη αιτία υπογονιμότητας στον άνδρα ή στη γυναίκα, πάντα κοιτούμε και το άλλο μέρος του ζευγαριού, μπορεί να έχει κάτι ανεξάρτητο. Έχει γίνει μελέτη πάνω σε αυτό και η αναλογία είναι 25%. Τέσσερις υπογόνιμοι άνδρες. Στους 4 υπογόνιμα ζευγάρια, το ένα θα έχει πρόβλημα και η γυναίκα και θα το ξέρει. Έτσι, 25% μεγάλη αναλογία. Να το διερευνούμε πάντα. Μεικτοί παράγοντες φώτια, 25% ναι. Στοιχεία υπογονιμότητας και στους δύο. Ποιο είναι, στη γυναίκα. Λοιπόν, άρα, τελειώσαμε αυτά. Σπερμοδιάγραμμα, κλινική εξέταση, υποβοηθούμενη και άλλο ιστορικό. Εδώ σας θέλω. Κλινική εξέταση. Δημήτρη, πάτησε το άλλο ιστορικό. Νομίζω ότι εντάξει, τα καλύψαμε. Κάποια στιγμή τα πάμε. Έτσι είπαμε. Ενδεικτικό ήταν, αλλά βάλαμε 4-5 φορές το ιστορικό για να τονίσουμε τη σημασία του. Και είδατε και πόσα πήραμε. Άρα λοιπόν να πάμε στην κλινική εξέταση. Συμφωνούμε. Ωραία. Φώτη, μια κουβέντα. Λοιπόν. Ουρολόγος. Προχωράμε λοιπόν στη διενέργεια κλινικής εξέτασης, όπου διαπιστώνουμε τα εξής. Έχουμε μια φυσιολογικούς, σαν σύσταση όρχιων. Τι είναι σημαντικό στους όρχιους όταν τους ψηλαφάμε? Δύο πράγματα. Το μέγεθος και η σύστασή τους. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα εντοπίσουμε αμέσως. Η σύσταση εδώ πέρα των όρχιων είναι καλή. Δεν μας δημιουργεί αμφιβολίες. Ο όγκος είναι λίγο μικρότερος από αυτό που θα περιμέναμε. Είναι 12 ml ο δεξής όρχης, 10 ml ο αριστερός. Οι επιδημίδες είναι ανώδυνες, μη διογκωμένες και η σπερματική πόρη είναι ψηλαφυτή αμφωτερόπλευρα. Άρα απευθείας εδώ πέρα, ούτως ή άλλως θα την παίρνουμε αυτή την πληροφορία από το ιστορικό, το ξέραμε, είχε σπέρμα κάποια στιγμή, άρα δεν περιμένουμε να μην ψηλαφίσουμε σπερματικούς πόρους. Οι επιδημίδες είναι μη διογκωμένες, ανώδυνες, άρα και από εκεί κάποια εμφανή αποφρακτικά στοιχεία δεν τα έχουμε προς το παρόν. Προχωράμε. Χωρίς παθολογικά ευρήματα από το πέος και τη δακτυλική εξέταση του προστάτη. Τι θα περιμένουμε να βρούμε στο πέος? Το νούμερο 1, τη φίμωση. Έτσι, είναι καλό το πέος. Μετά, έκτοπη ουρήθρα, είτε υποσπαδία είτε επισπαδία. Αυτό δεν δικαιολογεί την αζωοσπερμία, όμως. Και από εκεί είναι όλα καλά. Από τον προστάτη, κάποια σκληρία, κάποια υπασβέστωση, οτιδήποτε σε νεαρό που θα μπορούσε να μας υποκινήσει την υποψία για απόφραξη ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, έχοντας αυτά και βλέποντας ότι ο άνδρας σε γενικές γραμμές είναι εντάξει, πώς θα προχωρούσατε? Θα δίναμε έναν απεικονιστικό έλεγχο? Κάτι που μας ξέφυγε στο ιστορικό. Ένα σπερμοδιάγραμμα. Νέο σπερμοδιάγραμμα. Δεν τελειώσαμε με την Δεν τελειώσαμε. Τα είδαμε όλα σε αυτόν τον άνδρα. Είδαμε το γενετικό του σύστημα. Αυτό μας αρκεί? Είναι εντάξει. Επομένως, κλινική. Παρακαλώ. Τα έμαθαν καλά, κύριε Χατζηδάκη. Έτσι. Επομένως, δεν τελειώσαμε από ακόμα. Θέλουμε να δούμε και άλλα. Έχουμε διαφορά μεγάλη. Έχουμε διαφορά, βέβαια. Κλινική εξέταση. Υπογονιμότητα, παύλα, ο υπογοναδισμός. Η άλλη έκφραση. Δεν την ξεχνάω. Τη ρώτησα στο ιστορικό, τη βλέπω και εδώ. Εκτός λοιπόν από την εξέταση του ανδρικού γενετικού συστήματος, πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά φύλου. Έτσι. Σε αυτόν τον άνδρα θέλουμε να αποκλείσουμε ότι δεν έγινε υπογοναδικός για κάποιο λόγο αργότερα. Και δεν έχει σημεία. Άρα, γενετικός έλεγχος, χθες είδα YQ, καριότυπο, νέο σπερμοδιάγραμμα, καινούριο δηλαδή, το πρώτο, δικό μας, τα τρία είναι τα αναφερόμενα, μονάδα υποβοηθούμενη, καρκινικούς δείκτες. Θα υποψιαστούμε κάποιο καρκίνο, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα από εκεί. Ο γυναικολόγος μέσα μας πρέπει να σοπάσει, επομένως, μάλλον θα προχωρήσουμε. Θα έδινε κανείς γενετικό έλεγχο?
Μήπως κάποια γιατί να δώσω ως τώρα γενετικό έλεγχο. Προηγούνται άλλα πράγματα, έτσι. Σπερμοδιάγραμμα. Έτσι. Σπερμοδιάγραμμα. Ούτε έχω κάποια δίκτυα ότι έχει. Όχι, είναι πλασία ο άνθρωπος. Σπερμοδιάγραμμα. Ωραία, είναι βασική έτσι η εξέταση στο σπερμοδιάγραμμα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι με τις κατάλληλες οδηγίες που του δώσαμε, το σπέρμα του έχει ένα φυσιολογικό όγκο, έχει μία κρυπτοζωοσπερμία, συνεχίζει δηλαδή να βγάζει κάποια σπερματοζωάρια μετά από φυγοκέντρηση νεκρά, με αλλά καθόλου κινητικότητα και εξετάσαμε και τους βιοχημικούς δείκτες του σπέρματος και είναι όλοι φυσιολογικοί. Ναι. Κάποιος θα κάνει ένα σχόλιο, γι' αυτό έτσι η αίσθησή του βλέποντας αυτά τα νούμερα πρώτη φορά. Τι είχαμε ως τώρα, είχαμε δύο σπερμοδιαγράμματα 12-15 εκατομμύρια, μένω μόνο στον αριθμό για λόγους συντομίας πριν από 15 χρόνια και πριν από 2 χρόνια ένα κάτω από 500.000. Τώρα βλέπουμε αυτό. Το πρώτο δικό μας στον μικροβιολόγο, στον βιολόγο που εμπιστεύομαι. Κάποιος κάποιο σχόλιο? Δηλαδή πιστεύει ο καθηγητής το δεύτερο πια. Κάτι φαίνεται εκεί. Θα μπορούσε να ήταν λάθος. Δεν τέριαζαν αυτά τα δύο, 12 εκατομμύρια αυτό. Τώρα έχω κάτι δικό μας, κάτι δεν πάει καλά στον όρχη. Τα είπε με τρεις λέξεις όλα. Έτσι. Κάποιο σχόλιο για αυτά, να τα εκμεταλλευτώ κι αυτά, τα έκανα. Δεν φαίνεται να έχει απόφραξη τα σχόλια. Οπότε προχωράμε. Έχουμε πιστεί με ένα σπερμοδιάγραμμα. Προχωράμε παρακάτω. Άρα πλέον είμαστε στο μη αποφρακτική αζωοσπερμία, έτσι. Ναι, κρύπτο αζωοσπερμία. Ακριβώς. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Ναι. Πάμε να τεκμηριώσουμε. Προχωρούμε. Προχωρούμε. Τι ωραία που τα λύνουμε. Πάμε. Λοιπόν. Εδώ δεν έχουμε μέλλον ίσως. Θα προχωρήσουμε απευθείας σε Θα προχωρήσουμε σε γενετικού μονάδα. Τι τα ψάχνουμε. Ακόμα πάμε απευθείας βιοψία και δείκτες. Να κάνουμε. Δείκτες ή να δούμε ακόμα ένα. Μας έπεισε το ένα. Ακόμα ένα. Δεν είναι το πολλαπλό, είναι το δεύτερο δικό μας. Έτσι. Θα μου πείτε, έχω και το προηγούμενο. Ναι. Έτσι. Ξεκινάμε από το σπερμοδιάγραμμα. Να τα κλείνω ένα-ένα. Έκλεισα το ιστορικό, έκλεισα την κλινική εξέταση. Τώρα μπορείτε να τα δώσετε μαζί προφανώς στη συνταγογράφησή σας. Αλλά η λογική είναι αυτή. Να δούμε ένα δεύτερο σπερμοδιάγραμμα. Αζωοσπερμία πλήρη. Έτσι. Εδώ πέρα αυτό το δεύτερο είναι. Τι το θέλεις το δεύτερο? Ακριβώς. Εδώ μας έκοψε κάθε. Η αζωοσπερμία είναι πάντα πλήρης. Έτσι. Αυτό που λέγαμε χθες. Ωραία. Αυτό είναι εντελώς περίεργο. 2 μήνες μετά το έκανε αυτό. Είναι εντελώς περίεργο να έχω τον Μάρτιο τώρα κρυπτοζωοσπερμία και τον Μάιο αζωοσπερμία? Καθόλου. Προφανές, καθόλου. Καθόλου. Μια αιρετική άποψη. Δεν μ' αρέσει η προσέγγιση. Έχω 3 εκατομμύρια ή 2 εκατομμύρια. Μπαίνει η διάγνωση που λέει και ο καθηγητής κύριος Χατζηχρήστου, non-obstructive αζωοσπέρμια. Επηγόντως εδώ και τώρα κατάψυξη. Αυτό είναι το σωστό μήνυμα για τους ειδικευόμενους, κατά τη γνώμη μου. Εδώ και μετά συνεχίζουμε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Προσέξτε να δείτε, εδώ βάλαμε αυτήν την εικόνα, αυτό που λέγαμε χθες, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πει κανείς κρυπτοζωοσπερμία. Για να πεις ότι έχω αζωοσπερμία, πρέπει να ψάξω, να ψάξω, να ψάξω το ένα πεδίο μετά το άλλο, το ένα πεδίο μετά το άλλο. Θα μπορούσε και το πρώτο, βέβαια στο πρώτο βρήκαμε σπερματοζωάρια, άρα λοιπόν ήταν οπωσδήποτε, δεν ήταν αζωοσπερμία, αλλά και αυτό μπορεί να μην είναι αζωοσπερμία. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στο πρώτο, καθόλου περίεργο δεν είναι ότι βλέπουμε αυτά. Ωστόσο, ακούσατε τον κύριο Σοφικίτη. Για το progressive που είπε προηγουμένως, σαν συνέχεια αυτού του σχολείου του, εδώ πια έχω πιστεί ότι κάτι δεν πάει καλά και μάλιστα progressive όπως ακριβώς είπε. Και φανταστείτε τη δύσκολη θέση που βρισκόμαστε όταν πραγματικά είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε σπερματοζωάρια, έτσι. Δεν μιλάω πριν από 15 χρόνια ή πριν από 2 χρόνια, αλλά πριν από 2 μήνες και τη χάσαμε αυτή τη δυνατότητα. Άρα παρακαλώ, ακούσατε το μήνυμα, αν δω... Ακόμα θα έλεγα και βαρύ ισότητα, δεν χρειάζεται να είναι κρύπτο. Ακούσατε πριν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Κράτησε λίγο σπέρμα να έχει στην άκρη. Πολύ καλή ιδέα είναι. Βλέπουμε παιδιά κάθε μέρα να μπαίνουν σε χημειοθεραπείες. Μέσα στην αγωνία του παιδί να μην χαθεί ούτε
μια ώρα δεν μπορούμε να ξοδέψουμε για να κρατήσουμε λίγο σπέρμα, ας πούμε. Αυτό, Δημήτρη, λίγο να το τονίσω, γιατί εκνευρίζομαι. Έχει καρκίνο, θα κάνει μεταστάσεις. Και δεν αφήνουν μία εβδομάδα, 10 μέρες. Σήμερα το απόγευμα. Να πάει να δώσει τα 3 δείγματα που χρειάζονται. Είναι απαράδεκτο και μάλιστα νομικά επιλήψιμο. Υπάρχει ήδη απόφαση. Έτσι. Πολύ σπουδαίο, παιδιά. Τουλάχιστον από τη μεριά μας θα επιμείνουμε σε αυτό το σημείο. Εάν θέλει να κάνει διαφορετικά οι γονείς, εμείς θα τους το έχουμε τονίσει. Σήμερα σπέρμα, γιατί θα αρχίσει. Η ακτινοθεραπεία θα ξεκινήσει σε 30 μέρες, γιατί έχει χαλάσει το μηχάνημα. Ακόμα δεν έχουμε βρει το σχήμα. Πόσο θέλει, 1, 2, 3 δείγματα να έχει ένα καλό όγκο. Το παιδί δεν έχει προσβολή του όρχιου συνήθως, έτσι, άμα είναι καμιά άλλη νεοπλασία. Εύκολο πράγμα και εξασφαλίζεται την αναπαραγωγή του χώρου ζωής. Λοιπόν, τι κάνουμε από εδώ και κάτω? Ορμόνες. Ορμόνες. Καρκινικοί δείκτες. Γενετικός έλεγχος. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ορμόνες. Α, δούμε λιγάκι ορμονικά. Με τη σειρά, λοιπόν. Να η FSH, FSH 5, LH 7, ολική τεστ το 280, SHBG, προλακτίνη, TSH. Ένα γενικό σχόλιο. Γενικά είναι όλα καλά. Τι λέτε, ένα γενικό σχόλιο, όλα καλά, όλα λάθος, κανένα πρόβλημα, πολλά προβλήματα. Οριακή τεστοστερόλη. Όλα καλά. Η τεστοστερόλη είναι low normal. Έτσι. Δεν περιμένω εύκολα σε έναν 35 να έχει 280 τεστοστερόνη. Έχω μία βλάβη στη σπερματογένεση. Δεν έχω κάτι στα χέρια μου ότι είναι κλινικά υπογοναδικός, αλλά βλέπω μία τεστοστερόνη low normal με όχι μηδενικές FSH και LH, όχι χαμηλές. Θα μπορούσε να πει κανείς φυσιολογικές. Πάντως κρατώ τη χαμηλή τεστοστερόνη. Μένω εκεί. Αντίστοιχη με τον όγκο του όρχιος, και να λάβουμε υπόψη μας την διακύμανση, την τριπλή διακύμανση που κάνει η τεστοστερόνη με βάση την ηλικία, με βάση την εποχή και με βάση την ώρα της ημέρας, έτσι. Άρα την άνοιξη περιμένουμε να έχει πιο χαμηλή τεστοστερόνη, το Σεπτέμβριο πιο υψηλή. Όσο είναι νεότερος ο ασθενής, πιο υψηλή τεστοστερόνη, όσο περνάνε τα χρόνια, ελάχιστα λίγο πιο χαμηλά. Και όσο περνάνε οι ημέρες της ώρας, το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα περιμένουμε να έχει πιο ψηλή τεστοστερόνη, μετά να πέφτει. Έτσι, τα λέμε για όσους δεν ήταν μαζί, έτσι. 30% είπαμε το πρωί στο βράδυ. Άρα, επομένως, μία τεστοστερόνη low normal εδώ πέρα, εμείς τη θεωρούμε καλή. Μας πείθει, είναι καλή. Δεν είναι υπογοναδικός άνθρωπος. Επομένως. Δεν έχει ορμονικό. Έχει ένα σχόλιο. Α, παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Μου λείπει απελπιστικά η στραβιόλη. Και δικαιώνομαι από τη μοναχικότητά μου που μου λείπει τη στραβιόλη, γιατί βλέπω τεστοστερόνη κάτω από 220-240. 280. Ναι. Α, είναι 280, ναι, 280. Δεν το είδα. Εντάξει, low normal. Και σκέφτομαι τα σύνδρομα, τα προβλήματα στην αρωματάση, σκέφτομαι το low activity, το high activity της αρωματάσης και τα λοιπά. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα εδώ εστραδιόλη. Μία εστραδιόλη. Ωραία. Πολύ πάρα πολύ θα την ήθελα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Υπερηχογράφημα, μαγνητική, γενετικός, μονάδα. Εδώ να κάνουμε την παρατήρηση ότι το υπερηχογράφημα, οι περισσότεροι πλέον από εμάς, τα νεότερα, ας πούμε, ιατρία, έχουμε υπέρηχο. Στο ιατρείο μας θα τον κάνουμε απευθείας τον υπέρηχο την πρώτη κιόλας ημέρα. Αλλά γενικότερα, αν δεν υπάρχει υπέρηχο, ας πούμε, όπως σε ένα νοσοκομιακό κέντρο που δεν θα έχει κατά ανάγκη τον υπέρηχο μπροστά σου, θα το στείλεις αλλού να την κάνει την υπερηχογραφία. Κύριε Γευτόπουλε. Ναι. Σε αυτό που είπε ο κύριος Οφικίτης, για να δούμε οι στραδιόλες και τα λοιπά, μήπως υπάρχει κάποια deficiency, να αρωματάσει και τα λοιπά. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο έρχεται από χρόνια. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε μία σπερματογένεση που θεωρούσαμε καλή ή οριακή, η οποία βελτιώθηκε σημαντικά με μια επέμβαση χρυσοκύκλης. Σε αυτή τη φάση τι νόημα θα είχε να πάω να κάνω ένα ενδελεχή έλεγχο, ορμονικό ή άλλο, περιμένοντας να βρω τι, επίκτητη βιοχημική ανομαλία. Θέλει να σχολιαστεί. Θα πείτε εσείς πρώτα. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ο λόγος τεστοστερόνης εστραδιόλης μπορεί να πέσει επίκτητα μετά προς όφελος της εστραδιόλης, δηλαδή με αύξηση της εστραδιόλης και όχι υποχρεωτικά με πτώση της τεστοστερόνης.
Επομένως, ο έλεγχος της Ιστραδιόλης είναι από το. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ότι είναι στο βασικό, έτσι, στο βασικό ορμονικό έλεγχο που θα κάνουμε. Ο οποίος ποιος είναι, FSH, τεστοστερόνη. Τα δύο βασικά. Αυτά τα δύο μας χρειάζονται. Αποκλείστε σαν δεύτερη γραμμή όμως. Ότι να πάρω και το ενδοκρινολόγο ότι είναι άποψη επάνω σε αυτό. Έτσι, το team να δουλεύει όπως ο καθένας στο αντικείμενο του λίγου. Σαφέστατα είναι αυτό που είπατε κάτι. Οι στραδιόλοι, ξέρετε, τα επίπεδα της μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό που προτείνεται είναι σπάνιο οπωσδήποτε, δεν είναι συχνό, το ζητούμε. Δεν χάνω πολλά να το κάνω. Δεν περιμένω πολλά στην κλινική πράξη. Είναι μια σπάνια η αιτία η οποία θα μπορούσε να διερευνηθεί με αυτόν τον τρόπο. Όπως επίσης, τι άλλο δεν διερευνήσαμε. Το θυρεοειδή. Δεν βάλαμε. Δώσαμε μια TSH. Sage, έχετε TSH. Βάλαμε την TSH, συγγνώμη. Το ερώτημά μου είναι, για να το διευκρινίσω, συγγνώμη. Έχει νόημα σε ασθενή με μακρό ιστορικό και πληροφορίες από 30 χρόνια πριν να τον ψάξω για κάτι σαν να είναι πρωτοεμφανιζόμενος ασθενής μπροστά μου. Γιατί θα το δεχόμουν αυτό αν ερχόταν στα 32 του για πρώτη φορά, χωρίς σπερμοδιάγραμμα, χωρίς κανέναν έλεγχο. Έτσι, το λέω σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό ρωτάω, αν θα μου δώσει κάποια πληροφορία. Οι πληροφορίες που παίρνουμε, μία κύρια κατάσταση όπου μετράμε το λόγο ιστραδιόλης, τεστοστερόνης, είναι η γυναικομαστία. Αλλά και εκεί παίρνουμε μία αίσθηση, αλλά και εκεί οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι διαφορετικές. Δηλαδή μπορείτε να δείτε άνδρα με γυναικομαστία μεγάλη ή μικρή, έτσι, με πολύ διαφορετικούς λόγους τεστοστερόνης, ιστραδιόλης. Αλλά είναι μία απλή, εύκολη, θα μπορούσε να προσθεθεί στον έλεγχο. Με αρκετό βάρος, κύριε καθηγητή. Ίσως ο κύριος Σοφικίτης να πει τη λογική του. Ναι, δεν είναι. Όταν μετράμε την ιστραδιόλη, δεν θα τη δούμε μόνο σαν etiological factor, σαν κύριο παράγοντα. Μπορεί να είναι contributing factor, δηλαδή να υπάρχει κάποια αλλαγή στο activity της αρωματάσης. Άλλωστε σήμερα υπάρχουν διπλές στοιχειοποιημένες μελέτες, έτσι και από τη Βόρεια Αμερική, οι οποίες δείχνουν καθαρά ότι στις μισές μελέτες είτε στο λακτόνι, σε τέτοιους ασθενείς και στις άλλες μισές ή αναστραζόλη, έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν πάμε δηλαδή στο ότι είναι η κύρια αιτία, υπάρχει κυρσοκύλη το ιστορικό. Δίνουμε το μήνυμα, το εκπαιδευτικό, ότι όπως αυτός αν κάπνιζε θα έπρεπε να σταματήσει το κάπνισμα, μπορεί να υπάρχουν σε έναν αζωοσπερμικό ασθενή χίλιοι contributing factors. Αν ήταν σε βενζινάδικο θα έπρεπε να φοράει μάσκα μετά. Αυτό μόνο. Και εγώ ο χαζός εδώ πέρα που ήρθα για να μάθω δύο πράγματα για να πάω να τα κάνω στο γιατρείο μου γιατί δεν ξέρω τίποτα για αυτό το πεδίο. Σας παρακαλώ πολύ, αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα καταλαβαίνω που λέτε και δεν θα δίνω ποτέ οι στρατιώτες γιατί δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ μετά αυτό. Αλλά και δεν με έχετε πείσει ότι αυτό θα μου αλλάξει τη θεραπεία που θα κάνω. Ωραία. Να πότε ας προχωρήσουμε. Υπερηχογράφημα, μέρος της κλινικής εξέτασης, μας είπε ο Φώτης. Πάμε. Φώτη. Εδώ πέρα έχουμε κάποια νεότερα στοιχεία, τα οποία πραγματικά είναι ενδιαφέροντα. Ο απεικιονιστικός, λοιπόν, έλεγχος μας δείχνει έναν όρχη, μάλλον μας δείχνει στους όρχους οποίους έχουμε διάσπαρτες μικροεπασβεστώσεις, στο δεξί όρχη, ενώ έχουμε ομοιογενές παρέχημα με φυσιολογική ηχοδομή. Και βρίσκουμε και μία κυρσοκύλη πρώτου βαθμού δεξιά. Στον υπέρηχο του προστάτη το διορθικό δεν έχουμε κάποια ευρήματα. Εδώ πέρα τι θα σκεφτόμασταν. Βλέπουμε μία κυρσοκύλη. Θα μπορούσε η κυρσοκύλη να είναι εχθρός μας στην προκειμένη περίπτωση και να είναι αίτιο της αζωοσπερμίας. Δηλαδή η κυρσοκύλη που διέφυγε από τον πρώτο ουρολόγο πριν 15 χρόνια ή δεν υπήρχε τότε καν και δεν χειρουργήθηκε κατά συνέπεια παρά μόνο όχι, δεν έχει τώρα, καμία σχέση η κυρσοκύλη. Οι επασβεστώσεις αντίθετα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Οι επασβεστώσεις θα βάλεις πολλά στο μυαλό μας. Έτσι, επασβεστώσεις συναντάμε σε αυτό. Παρακαλώ. Μπορώ να ρωτήσω κάτι πριν πάτε στις επασβεστώσεις. Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη για ποιο λόγο κάνουμε, από τη στιγμή που δεν είναι αποφρακτική αζωοσπερμία. Γιατί έχει ένα σεβαστό, όπως ξέρουμε, κόστος στο διορθικό υπερηχογράφημα. Έτσι. Λοιπόν, στο διορθικό υπερηχογράφημα θα έχουμε κάποια χειροπιαστή απόδειξη από την περιοχή του προστάτη ότι δεν έχουμε κάποια ανομαλία ή κάποια επίκτητη πάθηση, όπως επασβέστωση των πόρων, που θα μας οδηγήσει σε αποφρακτική αζωοσπερμία.
μαζί με το σπερμοδιάγραμμα που κάναμε, το οποίο έχει φυσιολογικό όγκο, δηλαδή είναι μια περαιτέρω. Το σπερμοδιάγραμμα μόνο δεν φτάνει, δηλαδή. Το σπερμοδιάγραμμα είναι το βασικό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το εντελώς καθοριστικό στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Με το σπερμοδιάγραμμα παίρνουμε καθαρούς βιοχημικούς δείκτες για το εάν υπάρχει απόφραξη, σε ποιο σημείο είναι αυτή η απόφραξη. Συγγνώμη, Φώτη, όμως άλλο λέει. Έχει νόημα. Εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ πρακτικοί, έτσι, και είμαστε στη καθημερινή ουρολογική πράξη του μέσου ουρολόγου και για αυτό που κάνει έρευνα. Άρα, αν κοστολογήσεις, τι θα προτιμούσες να κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή, συγγνώμη να τελειώσω. Διορθικό υπερηχογράφημα, γιατί πρέπει να σέβεσαι το πορτοφόλι, ιδιαίτερα σε εποχές αυτές του ασθενή. Διορθικό υπερηχογράφημα. Αν το έχεις στο γιατρείο σου και μπορεί να το προσφέρεις, προσφέρεις το δωρεάν. Αλλά στο κόστος διορθικό ή καρκινικούς δείχτες, τι θα μας έλεγες? Έτσι, εκεί θα κατέληγα κι εγώ. Όχι διορθικό ή καρκινικούς δείχτες. Διορθικό ή οσχεϊκό. Οσχεϊκό θα έλεγα. Όχι, για όνομα του Θεού, δεν το βάζουμε. Δηλαδή... Ζόρκησα, τους κάνουμε, δεν σου είπε. Όχι, εδώ πέρα με ρώτησε γιατί κάναμε διορθικό υπέρηχο και δεν κάναμε μόνο εκεί. Και εκεί θα κατέληγα σαν τελευταίο. Ότι... Δεν σου είπε γιατί έκανε τον όρχη. Κανένας δεν μπαίνει από κανένα στο κρατήριο. Όρχη θα κάνουμε όλοι. Όρχη θα κάνουμε όλοι. Τώρα, εάν. Σε οσοσπερμία δεν υπάρχει περίπτωση ουρολόγος να μην κάνει. Το έχουμε μάθει, το ξέρουμε. Εντάξει, είμαστε χαμηλά, αλλά όχι τόσο. Έτσι. Έχω και support του κυρίου Γουλή που μας έκρινε. Το διορθικό όμως θα μπορούσε να είναι γενετικός έλεγχος στα χρήματα. Έτσι. Όχι, ούτε γενετικός έλεγχος σε συγκεκριμένο περιστατικό δεν θα μπορούσε να είναι, διότι έχουμε ένα σπερμοδιάγραμμα πριν 15 ετίας, το οποίο έχει 35 εκατομμύρια με 23% κινητικό. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτό. Ωραία. Επομένως, τι θα έλεγα. Ήθελα να καταλήξω στην τελευταία μου πρόταση στον κύριο Βούλγαρη, θα ήταν η εξής. Συγγνώμη, καρκινικούς δείχτες εννοούσα και είπε γενετικό έλεγχο. Λάθος. Ναι. Εάν λοιπόν δώσουμε αυτό το περιστατικό να το εξετάσει κάποιος έξω, σαφώς και θα δώσουμε διορθικό υπέρηχο να κάνει. Θα αρκεστούμε μόνο στο κομμάτι το οσχεϊκό. Εάν όμως το κάνουμε εμείς στο ιατρείο μας, δεδομένου ότι δεν θα αυξηθεί ιδιαίτερα το κόστος σε εμάς, μπορούμε να το κάνουμε με τη λογική του ότι μαζεύουμε λιθαράκια από εδώ και από εκεί σε ένα περιστατικό το οποίο είναι απελπισμένο σαν ζευγάρι. Και μαζεύουμε απλά λιθαράκια. Αν θέλουμε να έχουμε έτσι ένα πλήρη έλεγχο, δεν είναι απαραίτητο να γίνει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι ότι ντε και καλά θα κάνουμε. Έτσι. Δεν έχει ένδειξη. Πάμε. Χειρουργική διόρθωση της κρυσοκύλης, καρκινικοί δείκτες, παραπομπή, γενετικός έλεγχος. Καρκινικοί δείκτες, αυτό το έχουμε πει. Λοιπόν, καρκινικοί δείκτες, επομένως. Δημήτρη, καρκινικοί δείκτες. Ουρολόγοι μας. Λοιπόν, στους καρκινικούς δείκτες βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια διαταραχή, έτσι, των επιπέδων, είναι όλα χαμηλά. Βεβαίως αυτό δεν μας... Γιατί δώσαμε καρκινικούς δείκτες, μπορεί κάποιος να μας πει, τι υποψιαστήκαμε. Έτσι, μικρολιθίαση, υπογονιμότητα, επομένως έχουμε ήδη δύο στοιχεία από testicular dysgenesis syndrome, επομένως τι άλλο μπορεί να μας... Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι βάζω ένα στοίχημα και εν λευκό ένα τραπέζι στο καλύτερο ιαπωνικό εστιατόριο της Ελλάδας, ότι αυτό το περιστατικό... Το της Ελλάδας μου το χάλασες. Ότι κύριε καθηγητά, τώρα αν το χάσω και τον κύριο Γουλή, το αξίζει να το προσφέρω, δεν υπάρχει αυτό το περιστατικό, είναι φαντασία σας. Εντελώς. Ναι. Είναι ένα διδακτικό περιστατικό. Το κέρδισα. Και... Έχω ασχοληθεί ως ένα σημείο ελάχιστα ίσως με την υπογονιμότητα, αλλά δεν έχω δει μόνο δύο περιπτώσεις, μην τις συζητήσουμε, ας μας καλέσει ο κύριος Χατζηχρήστου σε ένα άλλο meeting. Δεν είναι συχνό, είναι υπερβολικά σπάνιο, γι' αυτό σκέφτηκα αμέσως ότι η φαντασία του κυρίου Γουλή οργίασε, να έχει ασβεστώσεις με αυτή την εικόνα και 35 εκατομμύρια. Οι ασβεστώσεις είναι, πάμε στις θεωρίες Κάκεμπεκ, τις ξέρει ο κύριος Γουλής αν θέλει να τις πει. Οι ασβεστώσεις είναι ένα από τα αίτια που δείχνουν από την αρχή τη δυσγενεσία, συνδυάζονται με κύτταρα σερτόλη, εγκριτική δυσλειτουργία. Και αγαπημένα μου κύριε Γουλή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας όρχης με εγκριτική δυσλειτουργία των κυτάρων σερτόλη μας δίνει 35 εκατομμύρια. Όχι 35, λοιπόν, το ανώτερο λοιπόν. Ήταν 12. Όχι, όχι, λέει πώς δεν το έκανε στο προηγούμενο πριν 15 χρόνια. Έτσι. Να απαντήσω 12. Εγώ. Λοιπόν, το session αυτό λέγεται εικονική ασθενής. Η παραγγελία που παίρνουν πάντοτε για τους εικονικούς ασθενείς είναι να κάνουν ένα εσωτερικό που να τα περιλάβει όλα μέσα και το ξέρουμε ότι είναι εικονική και όχι πραγματική. Και έχουμε και τα πραγματικά περιστατικά που είναι σε άλλα session άλλου τύπου. Οπότε γι' αυτό ακριβώς είναι φανταστικό για να περιλάβει όλα αυτά και να τσεκαριστούμε σε όλα μετά το μάθημα το χθεσινό. Είναι η πρακτική τέτοια. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σοφικίτη, ότι εδώ πέρα θα δούμε
όλα τα θέματα δεκαρό σου ένα. Αυτό είναι ο εικονικός ασθενής. Και δικαιώνεται γιατί είναι κατά βάση είναι πραγματικό περιστατικό, δικό μου περιστατικό, που αυτό ακριβώς της μικρολιθίασης είναι, το έβαλα μέσα εγώ τσόντα, δεν είχε μικρολιθίαση, έτσι. Για χάρη είναι εκπαιδευτικό, έτσι. Με φυσιολογικούς δείκτες. Με φυσιολογικούς δείκτες. Να ρωτήσω κάτι για τους δείκτες του καρκινικούς. Τους δώσαμε σαν τι, σαν έλεγχο, μήπως υπάρχει νεοπλασία. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έβγαινε αυξημένος μετά, εφόσον απεικονιστικά δεν φάνηκε κάτι παρά μόνο οι ασβεστώσεις. Και αν έχεις inside του θα το έβλεπες. Inside του, δηλαδή ο δείκτης θα... Όχι, θέλω να πω μικρολιθίες, οι καρκινικοί δείκτες είναι εμάς. Έτσι δεν είναι, Παύλε? Είναι όταν υποψιαζόμαστε, όταν έχουμε στοιχεία να υποψιαστούμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις άρρωστο με μικρολιθίαση και να μην δώσεις για να έχεις αναφορά σε έστω καρκινικούς δείκτες. Το δίνω, αλλά στη διάγνωση δεν είναι του CA του Όρχιος. Δηλαδή δεν θα μας θέσουν τη διάγνωση. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι είχαμε αυξημένους δείκτες, θα κάναμε βιοψία του Όρχιος. Οπωσδήποτε. Ναι. Τυχαία. Ναι. Οπωσδήποτε. Και από διάφορα σημεία. Okay. Δεν θα έπρεπε να κάνετε κάτι, θα το αγνοούσατε. Αν ναι, όχι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ποια θα ήταν η πορεία μας αν κάτι ήταν. Και δεδομένου ότι και το inside του, το intratubular germ cell neoplasia, unspecified που λέγεται τώρα, δεν ανεβάζει και τους δείκτες. Άρα τότε μάλλον είχαμε βύθιση. Επομένως. Φώτη, το ξέρετε προχωράμε. Καλύτερα. Ρωτάει ο ενδοκρινολόγος, το είπε και ο Χατζηχρήστου. Το γεγονός ότι οι δείκτες είναι αρνητικοί, πώς πρέπει εγώ να το ερμηνεύσω? Ότι προς το παρόν δεν έχουμε κάποια εμφανή κακοήθεια στον όρχη, σαν πρώτο δείγμα. Κάποια που μπορεί να καταγράψουμε. Κάτι που μπορεί να καταγράψουμε, έτσι. Προχωρούμε. Προχωράμε παρακάτω. Άρα, γενετικός έλεγχος, μονάδα, αξονική, ανάγκη να τεθεί συγκεκριμένη διάγνωση και θεραπεία. Ωραία, πάμε στο τελευταίο. Στο τελευταίο, τα εξετάσαμε όλα, δεν έχουμε. Για να τα βάλουμε όλα σε μια διαφάνεια. Φώτη. Άρα, τώρα, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, είναι ένας 35χρονος με προοδευτική πτώση της ποιότητας του σπέρματος, έτσι, προοδευτική ορχική βλάβη. Η σύζυγος είναι 30 χρονών. Όλα είναι φυσιολογικά από τον ορμονικό και τον βιοχημικό έλεγχο. Έχουμε μια κυψοκύλη πρώτου βαθμού δεξιά. Πώς θα προχωρήσουμε, τι λύση θα δώσουμε στο ζευγάρι? Θα συστήσουμε αμφωτερόπλευρη βιοψία διαλεπτής βελόνης, που θα πάρουμε κομμάτια από όλες τις περιοχές των δύο όρχεων, θα έχουμε ίσως πιθανότητα, μεγαλύτερες πιθανότητες να βρούμε σπερματοζωάρια, έτσι. Θα συστήσουμε διόρθωση της κυρσοκύλης δεξιά με βιοψία αμφωτερόπλευρα των όρχεων και τέζε ή μικροτέζε. Θα συστήσουμε τέζε ή μικροτέζε με αμφωτερόπλευρη βιοψία όρχεων ή θα συστήσουμε αμφωτερόπλευρη διαγνωστική μόνο βιοψία όρχεων? Τι θα κάνατε εσείς? Θυμηθείτε to the point, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα του ζευγαριού, γιατί ήρθαν? Δεν μπορώ να κάνω παιδί. Ένα το κρατούμενο, δεν μπορώ να το γνωρίσω. Έτσι, γι' αυτό ήρθαν. Και προέκυψε και κάτι άλλο στο δρόμο. Μια μικρολιθίαση. Πώς θα προχωρήσετε εσείς εδώ πέρα? Και έχουμε και μια κυρσοκύλη δεξιά. Σίγουρα όχι το δεύτερο. Το τρίτο. Άρα συστήνουμε μια τέζε και αμφωτερόπλευρη βιοψία όρχιων. Τέζε ή μικροτέζε. Έτσι, στη μικροτέζε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρούμε σπερματοζωάρια. Να κάνω μια ερώτηση πρακτική, Φώτη. Δεν θα μπορούσε στο ίδιο setting να πας σε FNA και άμα βρεις καλός, αν δεν βρεις προχωράς? Θα μπορούσε. Για να αποφύγεις το τραύμα του όρχη, έτσι. Έτσι. Θα ήταν ή FNA ή testicular sperm aspiration. Δηλαδή να βγάλεις τον όρχη και με τη βελόνα να κάνεις μια χαρτογράφηση. Θέλουμε θα και μπορούσε. Τη βιοψία όμως. Είναι σωστό ακριβώς. Θα είναι σωστό κατά την άποψή σας, κύριε καθηγητά? Εγώ το θεωρώ τραγικό και λυπάμαι που στεναχωρώ πολλούς φίλους. Είναι λόγο? Βασική γνώση ότι στη μία αποφρακτική αζωοσπερμία περισσότερο από 30% αν υπάρχουν αιστείες σπερματογένεσης είναι μη ομοιογενώς κατανεμημένες. Είναι βασική γνώση αυτή. Βασικότατη γνώση. Μπορεί να βάλω τη βελόνα σε 5 σημεία να μην υπάρχει και σε άλλα 27 σημεία να υπάρχει. Δηλαδή το βρίσκω... Συγγνώμη. Λοιπόν, για την οικονομία της ιστορίας λέω εγώ. Έχεις ένα ζευγάρι και εγώ τι θα έκανα? Θα τους έλεγα. Θα πάμε... Θα ετοιμαστεί η γυναίκα, γιατί πλέον έχουμε δεδομένο ότι είναι πολλές οι πιθανότητες. Θα ετοιμαστεί η γυναίκα και θα βάλω τον άνδρα και θα πάω. Από όλα θα τα κάνω την ίδια μέρα. Λιγότερο επιθετικό προς περισσότερο. Θα πάω να βρω με όποιον τρόπο μπορώ. Έτσι. Και μετά θα καταψύξω κιόλας, άμα θέλω, και για μια επόμενη φορά, για να μην τον ξανακάνω για μια επόμενη προσπάθεια. Αλλά λέω ότι άμα βρεθούν την ώρα εκείνη, ας πούμε, της διαδικασίας, αν βρεθούν. Γιατί να κόψω σε πολλά σημεία? Όταν πάω να κάνω βιοψία, έτσι, θέλω να έχω δίπλα μου τον βιολόγο και αν μου πει βρέθηκε, να μην κάνω άλλες 5-10 τομές. Γιατί να πάω κατευθείαν με 10 τομές στον όρχη? Όταν κόβω το πρώτο κομμάτι και μου λέει, εγώ έχω βρει εδώ πέρα 30. Να μας τη δώσει τη λύση η ανατομική του όρχη.
Οι κλάδοι της έσω και έξω σπερματικής αρτηρίας, σε αντίθεση με την οθήκη, έρχονται από πάνω και μπαίνουν μέσα και διακλαδίζονται. Ο αντίλογος είναι, το καταλαβαίνω και το σέβομαι αυτό που λέτε κύριε καθηγητά, ο δικός μου αντίλογος είναι όμως ότι αν έχω μικροχειρουργική βιοψία με 200 τελική μεγέθυνση θα πάω σε ανάγκια τμήματα και με μία μεγάλη τομή, δεν θα κάνω μικρές τομές, ενώ αν τρυπήσω 10 φορές τον όρχη, ναι, το πιστεύω ότι αν τρυπήσω και μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα άλλο meeting που θα μας καλέσετε, αν τρυπήσουμε πολλαπλά τον όρχη πολλές φορές, μπορεί να κάνουμε μεγαλύτερη ισχυμική βλάβη από μία τομή μικροχειρουργική που πας σε ανάγκια τμήματα. Δηλαδή, εσείς βγάζετε κατευθείαν τα κομμάτια και μετά τα βλέπει ο βιολόγος. Και άμα με το πρώτο κομμάτι που βγάλετε, γιατί ξέρω ότι τον έχετε εκεί πέρα, σας πει γεμάτο, γιατί να πάρετε τα άλλα κομμάτια, αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω. Μα δεν θα πάρω τα άλλα κομμάτια. Α, άρα θα καταψύξω. Πέστε το ότι stop. Συμφωνώ, εκεί, σταματάτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ωραία. Μια στιγμή όμως, έχουμε κι άλλο ένα δεδομένο. Έχουμε υπογονιμότητα, έχουμε μικρολιθίαση. Γιατί να μην ανοίξουμε τον όρχη παραπάνω να πάρουμε κάποια κομμάτια για ιστολογία. Έτσι. Θα χάσουμε. Από ένα μόνο τμήμα. Μας αρκεί. Θα θέλαμε λίγο να εξετάσουμε και παραπέρα. Γιατί, τι ποσοστό έχουμε σε έναν υπογόνιμο σε ένα ζωοσπερμικό άνδρα με μικρολιθίαση να βρούμε τελικά το παλιό in situ. Το παλιό in situ, ναι, για να μην πω τη μακριά λέξη. Περίπου. Επειδή ο καθηγητής κύριος Χατζηχρήστο, ο οικοδεσπότης μας βάζει την εκπαίδευση, δεν μας είπατε κάτι, είναι μονόπλευρη ή αμφωτεροπλευρη από τιτανώσεις. Είναι τρομερά σημαντική αυτή η πληροφορία. Ακριβώς, είναι μονόπλευρη. Γιατί αν είναι αμφωτερόπλευρη, το ποσοστό ανεβαίνει στο 20%, αν είναι αμφωτερόπλευρη πέφτει κάτω από 10%. Είναι όμως ένα ποσοστό. Σε ένα ανδρολογικό ιατρείο έρχονται πολλά τέτοια περιστατικά. Προχωράμε. Επομένως, προχωράμε. Προχωράμε λοιπόν. Εδώ βρέθηκε, έγινε η βιοψία, βρεθήκανε σπερματοζωάρια, προχωρήσαμε και περαιτέρω στην ιστολογική σε Boeing και βρήκαμε ότι έχει και in situ μέσα. Έτσι. Πώς προχωράμε από εδώ πέρα και πέρα, δηλαδή πιάσαμε λαβράκι. Πώς προχωράμε από εδώ και κάτω. Κάνουμε παραπομπή σε κλινική για διερεύνηση του in situ. Προχωράμε σε μονάδα εξωσωματικής και έπειτα αντιμετώπιση του in situ ή ταυτόχρονη, εν πάση περιπτώσει. Γιατί από εκεί και ύστερα ο άνδρας πλέον αποδεσμεύεται. Ή παραπομπή σε μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έχεις υλικό ήδη, δεν έχεις. Έχουμε υλικό ήδη. Οπότε... Άρα, σαφώς προχωράμε να λύσουμε το πρόβλημα του ζευγαριού. Έτσι, αφού βρήκαμε σπερματοζωάρια. Υλικό, έχουμε. Υλικό. Από αυτό με τις αποτιτανώσεις των άλλων. Από αυτό με τις αποτιτανώσεις. Από τον άλλον δεν πήραμε κάτι. Και βέβαια. Έτσι, έγινε, η βιοψία γίνεται αφωτερόπλευρα. Εδώ πέρα. Ιδιαίτερα σε αυτό το περιστατικό, επειδή ο δεξής όρχης είναι λίγο μεγαλύτερος, ο αριστερός όρχης είχε ταλαιπωρηθεί από την κυψοκύλη παλιά, είχε χειρουργηθεί στην κυψοκύλη, προτιμούμε τον δεξί όρχη. Πήγαμε στο δεξί όρχη, τσιμπήσαμε και αυτό εδώ πέρα. Προχωράμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή. Και πράγματι το ζευγάρι πήγε σε μονάδα εξωσωματικής, σε μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αλλά είναι και σημαντικό όμως να αντιμετωπίσουμε το εύρημα που βρήκαμε στον άνδρα. Έτσι, τι θα συστήσουμε από εδώ και μπρος. Τι θα προτείνατε εσείς. Όχι, γρήγορα μην μπούμε στον καρκίνο του. Όχι, εκεί τελειώνει το περιστατικό. Α, μπράβο. Εδώ τελειώνει το περιστατικό. Έτσι. Εν συντομία... Και τα τρία είναι... Πέστε μας, κύριε Σοφικίτη, τι θα κάνετε. Όχι, μόνο μία πληροφορία, δηλαδή κάτι... αυτό που θέλετε εσείς να ακούσουν οι προσκεκλημένοι σας. Αν ο κύριος ο ένας ασθενής ζήσει 100 χρόνια και στα 30 το έχει αυτό το προφίλ καρκίνωμα in situ, έχει πιθανότητα 90% μέχρι τα 100 να κάνει invasive testicular καρκίνωμα. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρή αυτή η κατάσταση. Είναι πολύ σοβαρή. Άρα προχωράμε παρακάτω. Και τα τρία προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και τα διεθνή guidelines. Μπορούμε να προχωρήσουμε τόσο σε τοπική ακτινοβολία, μπορούμε να προχωρήσουμε σε συστηματική παρακολούθηση, αν δεν το επιθυμεί ο άρρωστος να κάνει κάτι παραπέρα, ο άρρωστος πλέον, ο ασθενής πλέον, ή να κάνουμε δεξιά ορχικτομή. Και τα τρία έχουν θέση. Είναι καθαρά θέμα δικής σας στρατηγικής σχολής που τελειώσατε και διεθνών guidelines. Συγγνώμη, με 9 στους 10. Έτσι, η παρακολούθηση δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Εμείς προτείνουμε ακριβώς έτσι. Παρακαλώ. Η ακτινοβολία δεν είναι περισσότερο επιλογή όταν έχει γίνει ήδη ορχιεκτομία από τη μια η ανεπλασία και υπάρχει TIN από την άλλη. Και εδώ η ακτινοβολία είναι ισότιμη με την ορχιεκτομία. Νομίζω η ορχιεκτομία είναι πιο
Ναι, υπάρχει η επεμβατική σχολή που λέει βγάζουμε τον όρχη γιατί έχουμε τον άλλον όρχη, έχει κάνει παιδιά, έχουμε καταψύξει σπέρμα και το προχωράμε. Υπάρχει η σχολή που λέει θέλω όμως την ενδοκρινή μοίρα του όρχη, δεν θέλω αυτόν τον άνθρωπο να το στείλω σε testosterone replacement treatment, θα διατηρήσω αυτόν τον όρχη, θα τον ακτινοβολήσω απλώς και βλέπουμε. Και υπάρχει άλλη σχολή που λέει ότι εγώ είμαι, βλέπω τι μου ζητάει πραγματικά ο ασθενής, τον έχω ενημερώσει πλήρως, είμαι σίγουρος ότι με έχει καταλάβει και ότι τι θέλει από μένα. Και προτιμάει να πει: εγώ γιατρέ, θέλω να έρχομαι κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες να μου κάνει έναν υπέροχο και θα ψηλαφώ και μόνος μου τον όρχη. Εάν το δεχόμαστε. Τελείωσε, μπορώ να κάνω και άλλη μια ερώτηση, επί τη ευκαιρία. Εάν είχαν και οι δύο όρχες TIN, ήταν μονήρης όρχης με TIN και είχαμε ανέβρεση σπερματοζωαρίων, τι κάναμε μετά? Χρησιμοποιούσαμε αυτό το υλικό, ασφαλώς ή όχι, για αναπαραγωγή εννοώ. Πάντα προτιμάμε να έχουμε ένα υλικό το οποίο είναι από περιοχή η οποία να μην έχει παθογένεια, έτσι. Όμως, αυτό το θέμα τίθεται κυρίως με το σπέρμα από εξπερμάτιση όταν έχουμε πρόβλημα με καρκίνο στον όρχη. Αν αυτό είναι καλό ή καλύτερη είναι η ορχική βιοψία. Αν από βιοψία, τότε θα είμαστε σε περιοχή όπου δεν θα υπάρχει κακοήθεια. Γιατί θα το έβλεπε απλώς. Γιατί η ίδια κακοήθεια θα κατέστρεφε την περιοχή και θα μας έδινε σπέρμα. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι πιο ασφαλές ότι αν πάρουμε μέσα από τον όρχη και βρούμε σπερματοζωάρια, αυτή εκεί η περιοχή ήταν υγιής. Παραδίπλα ήταν ο καρκίνος. Πάνω σε αυτό. Πολύ χρήσιμο αυτό. Λοιπόν, κάνουμε σπερματοδιάγραμμα. Πολύ κλασικά βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν όγκο του όρχη έχουν και ένα σπέρμα το οποίο είναι πολύ κακό. Το οποίο δεν μπορούμε να καταψύξουμε. Μας συμβαίνει καθημερινά. Πάμε και βγάζουμε και κάνουμε ορχεκτομή. Έτσι. Και δεν μιλάω για έναν που έχει πιάσει όλον και έχει διηθήσει προς τα πάνω. Είναι την κλασική περίπτωση που το πιάσαμε μέσα. Θα πάρουμε για να καταψύξουμε από αυτό το υγιές κομμάτι ή θα πάμε από τον άλλον όρχη να πάρουμε, γιατί είναι κουτό αφού θα πάμε να κάνουμε μια επέμβαση στην περιοχή να μην καταψύξουμε. Τι θα λέγατε? Είναι ο άλλος όρχης σαφώς, δεν ξέρω, υπάρχει αντίθετη. Υπάρχει αντίθετη. Ποιος θέλει να απαντήσει αυτό? Όχι, να το κλείσουμε γιατί περνάμε το χρόνο μας. Επειδή έχουμε ξεφύγει στην ώρα. Επομένως, πάμε στον εντερόπλευρο όρχη, παίρνουμε από εκεί ένα τμήμα υγιές και από εκεί βιοψία. Εννοείται ούτως ή άλλως θα τον ανοίξουμε τον όρχη. Επομένως, θα πάρουμε και από εκεί βιοψία για να δούμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα in situ. Εφόσον έχουμε καρκίνο από την άλλη μεριά, επομένως θα καταψύξουμε από αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Συμφωνούμε. 10 δευτερόλεπτα να μου δώσετε. Καλώς. Χθες δώσαμε μια υπόσχεση στον κύριο Χατζηκρίστου κατά τις 8 η ώρα, ξεκινώντας από δύο πραγματικά περιστατικά. Θυμάστε τα δύο τελευταία πραγματικά περιστατικά που συζητήθηκαν. Και δουλέψαμε περίπου 4 ώρες, 2 και ώρες χθες, 1 και ώρα σήμερα. Αισθάνομαι ότι αλλάξαμε επίπεδο. Συζητήσαμε ιστορικό, κλινική εξέταση, με τη σειρά πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, ορμόνες, σπερμοδιάγραμμα, πότε κάνουμε γενικά, τι θα πει απόφραξη, θα πει μία απόφραξη, δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης. Αν αισθάνεστε κι εσείς το ίδιο... Σας ευχαριστούμε πολύ, με ένα χειροκρότημα σας το δείχνουμε.